Πόσο λαχταρό τ' αρμύρο νερό να με φέρει στη γη τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Μιλάω, δάσε μου, δάσε μου, να χωράς γύρω εγώ. Που βράζει για έναν ποκούμπι, έναν πλάσμα να με αγαπήσει και που μου φέρνει φως μες στη σκοτεινιασούρα της ζωής μου, παίρνεις μου τον και τούτον που κοντά μου. Για να μείνει κοντά σου, μανιχά κοντά σου, πιστώσεις τη χάρη σου, ναι Παναγία μου, παίρνεις μου ακόμα έναν πλάσμα κοντά σου. Και τούτον δεν μπορώ ποτέ να σου το συγχωρέσω. Ουρανία. Άγια ηγούμενε. Τι κάνεις εδώ στο μοναστήρι? Εξ όσο γνωρίζω δεν έρχεσαι συχνά. Ναι, είναι αλήθεια, είναι έρχομαι τακτικά. Και μιας δυο φορές πήρτα, έστειλε με η κυράγαλα του για δουλειές. Ναι, μπορεί να μην σε βλέπω συχνά στο μοναστήρι, αλλά ο αδελφός Θεόκλητος με ενημερώνει για σένα. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που ήρθες εδώ στο μοναστήρι? Δεν πιστεύω να σε έστειλε και πάλι η κυρά σου. Όχι, εμέ επέψανε η κυράγαλα του. Το ήρθα για να εξομολογηθώ. Να εξομολογηθείς? Πολύ καλά έκανες, Ουρανία. Ο άνθρωπος το έχει ανάγκη πολλές φορές να βγάλει από μέσα του όλα αυτά που τον βαραίνουν. Και θέλει να ζητήσει συγχώρεση και παρηγοριά από τον Κύριο. Δαμέ είσαι, πατέρα? Δαμέ είμαι. Εποσπάστης που τη δουλειά που είσαι για μου? Εποσπάστηκα, ναι. Πάντως, η μάνα σου Γιώργη σαν να εφανίστη μου λίγο συγκυρτισμένη πριν που ήρθε. Αλήθεια? Δεν εσπιάσα τίποτε, να σου φανίστηκε. Όχι, όχι, όχι. Το μάτι μου γέλιεται. Αν πας τρέχει τίποτε έστω σας γι' μου. Σαν να μπορεί να τρέχει έστω, μαδιά. Με τον κύρι σου είναι όλα καλά ή ετσακωθήκασαι πάλι? Όλα μια χαρά. Και είπε μου, κύριος ο Εγγλέζος ο ταγματάρχης, εν να μείνεις και έστω σας τώρα. Ακούσες τον πας στο τραπέζι να μου είπεν και σου, αμα γιατί με ρωτάς, δεν σε πιάνω καηλές, έγινε για τίποτες? Όχι, όχι, σιωρό, τίποτες. Το κουβέντα να γινίσκεται. Πάτε ρε γενέτσες, καλά σε κάμετε, στραφήκετε. Σουρούπωσε.
Εδάμε το μοναστήρι το φίμου, έτσι εδάμε. Έλα, Αλέξανδρε, μέσα να σε συστήσω. Πουποδά ο πατέρας μου, Χριστοφής Χατζινέαρχος. Αλέξανδρος νομικός, χαίρο πολύ. Και ο άντρας μου, Γιορκής Καράγιορκής. Χάρηκα. Καλαμαράς. Ναι, μάλιστα. Και... εν τέλω και βρέθηκες εσύ στα μέρη μας. Έχασε τη στράτα, ήταν να πάει στο μοναστήρι. Ευρεθήκαμε και αμέσως στα στενά της Φλουρεντζούς. Η πολύμνη αντέκοψε τον. Ώστε να φτάνε στη χάρη της, ήταν να το φάει νύχτα. Τι είναι τάκα. Ήταν κρίμα να φύγουμε πλάσμα ξένων πόνι, ξέρετε, κατά τόπια, μες στη νύχτα να γυρεύκει το μοναστήρι. Κι αφού η κάμαρη του πολιδεύκει είναι οφτσερή, είπα του να έρθει να μείνει έσω μας πόψε. Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ειλικρινά μην το σκέφτεστε. Ένα βράδυ είναι, θα περάσει. Κάπου αλλού θα μείνω. Όχι, όχι, Αλέξανδρε. Επιμένω να μην ζητάμε. Παπά, με τους ξέρεις πως δεν υπάρχει πρόβλημα με το ανθρώπου. Ναι, καλό. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να μείνεις, ναι. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθών. Υπέρ της δούλης του Θεού Ουρανίας, αφέσεως των αμαρτιών και των συγχωρήσεων των εκουσίων και ακουσίων αυτής πλημελημάτων του Κυρίου Δεϊθώμεν. Όπως ο Κύριος ο Θεός δωρήσεται αυτή άφεση των αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πόσο καιρό έχεις να εξομολογηθείς? Που το Πάσχα. Σε ακούω, Ουρανία. Εδώ ήμουν προχτές οι αρφάες μου μητσές. Εν σταματούσαν τα παίξιμένα να συναχτούν έσω. Έτσι και ο παπάς τα νεύρα μου ευλαστήμησε. Έτσι χτες ήπουν της Γεωργίας να μαϊρέψει, στράφηκα έσω και μαϊρίσα τα νόφκερη. Ξέρω τον αμαρτία, μα έτσι ακωθήκαμε. Ουρανία, συμβαίνουν αυτά. Πες μου όμως, τι άλλο έγινε? Και που ήταν αγκαστρωμένη η Λεϊλά και έχω να την έσω μου. Η τζιράκαλα του, οπότε με αρώταν, ελάλλουν τις ψευκές, το ψέμα, εν και τούτον αμαρτία. Ουρανία, γιατί δεν μου λες αυτό που σκέφτεσαι? Σου καταλάβω, ήταν πονοάς. Ουρανία, σε βρήκα μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς να κλαις. Και θέλεις να πιστέψω ότι ήρθες εδώ για να μου πεις για τους τσακωμούς με τις αδερφές σου και για το πρόβλημα της Λεϊλά. Και μάλιστα μετά από τόσο καιρό που έχεις να εξομολογηθείς. Ουρανία, ο λόγος που ήρθες στο μοναστήρι είναι για το Θεόκλητο? Ναι, ηγουμένε. Θέλω να το δω. Εν ανάγκη να συντύχουμε. Καταλαβαίνω, Ουρανία. Όχι, ηγουμένε, μην με καταλάβεις. Γιατί ο Θεόκλητος είπε μου ότι για λόγο μου ήταν να φύγει από το μοναστήρι. Το αποφάσισε δηλαδή ότι θα φύγει? Ήταν έτοιμος να σου το πει και εσένα. Και η στέρησή του να πάει στην ΠΑΦ, να ζητήσει την ευχή των γονιών του και να αρμαστούμε. Αμα χτες άξιπάλαξε ιδέα. Είπε μου πως θέλει να είμαστε μαζί. Εποκούπιζε τα ούλα. Έτσι εμένα ανεσκούλησε με η πορπιζά. Γι' αυτόν ήρθα σήμερα, δάμε. Για να του συντύχω, να μου πει και να μου εξηγήσει να μου έγινε. Ουρανία, ο Θεόκλητος είχε πολύ σοβαρό λόγο που αρνήθηκε την αγάπη σου. Ο ίδιος αυτός λόγος τον έφερε εδώ στο μοναστήρι και ακριβώς ο ίδιος αυτός λόγος είναι που έφυγε μακριά. Θέλεις να πεις πως τώρα είναι εδώ με? Όχι, Ουρανία, δεν είναι εδώ. Να με πάρει και να με φακά, να με φακά! Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τον λόμπο αγκρίστης. Κάνεις πάντες και γίνει τίποτες. Εν καταλάβεις, α? Με το να συνέξω να κεντή και λέει που τη στράτα και ο κοιμιστρός έσω μας. Για λέω σου είναι τίποτες. Τα ακούτσον πολλιά του κόσμου. Εν τα σκέφτεσαι. Τα πού θέλεις να κάνω.
Να φύγω έναν πλάσμα ξένο μες στη μέση της στράτας κατάνυχτα να παραχαθεί μες στους πύλιους και τα δάση. Μαγκό με κόφτη. Με να μπουν να κάνει, με να μπουν να πάθει. Σαν τον επέντε στο καφενέ, όλα. Κάποιος χορκάλωσε να βρει το βοηθήσει. Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα σου. Εσύ είναι πολλές φορές που φέρες εσώ και γυμιστρώσαμε φίλους σου ξενοχωρίτες. Το ίδιο και ο τσίρις μου και η πόρτα του σπιθκιού μας ήταν πάντα ανοιχτή για τους ξένους. Όπως το είπες πολύ μια, εγώ και ο τσίρις σου που είμαι στον αρσενιτζή. Όχι εσύ μια γενέκα έπιασε τον κάθε κεντή και λένε και κόλλησε στο μέσο μας. Εν καταλάβεις πολύ με προσβάλλεις και εμένα και τον τσίρις σου. Ούτε του κύριου σου άρεσε το πράγμα, να είδαμε στο μάτι του εγώ. Με φωνάζεις ένας αξιοάνθρωπος. Να με ακούσει, να φαραγγιστεί να φύγουδα με. Τόσο πολλά σε πείραξε που ήθελες να βοηθήσει ο νουπλασμά του που είσαι ανάγκη. Πού κάτσε το θυμό σου, Καραγιορκή. Αύριο που το χάραμα του φού, ένα φύ. Κύριε, λέει σου, γιο. Πού είναι, πού έπιεν. Πήγε στην Πάφο, στην οικογένειά του. Και γιατί έφυγε. Και ποιος ήταν ο λόγος που τον έκαμε τότε να έρθει στο μοναστήρι και τώρα να φύγει, είχα να μου δώσει μια εξήγηση. Ουρανία, αφού ο ίδιος ο Θεόκλητος δεν σου αποκάλυψε το λόγο, ίσως δεν πρέπει να το κάνω ούτε εγώ. Να σε παρακαλώ, ηγούμενε. Να χαρείς σύντησέ μου, εμ' με θωρείς που κρούζω. Ουρανία, ο λόγος που ήρθε στο μοναστήρι μας ο Θεόκλητος ήταν ο αδερφός του. Που είχε αρρωστήσει με τύφο. Είναι τα πράγματα. Κι έτσι έπρεπε να βρει έναν τρόπο για να τον σώσει. Και έθεσε τον εαυτό του ως τάμα στην Παναγία τη Βρεφοκρατούσα. Δεν το πιστεύω πως έκαμε έτσι πράγμα. Και η Παναγία τον άκουσε. Και ο αδερφός του έγινε καλά. Γι' αυτό και δυσκολευόταν να πάρει την απόφαση να αφήσει το μοναχισμό. Και ας χτύπαγε δυνατά η καρδιά του για σένα. Ναι, μα εμένα είπε μου πως άλλαξε γνώμη. Και όπως δεν μπορούσε να ήταν μακριά μου. Ήταν που άλλαξε νύστερης. Ο αδερφός του ξαναρρώστησε πριν από δύο ημέρες. Και φεύγοντας ο Θεόκλητος, τον άκουγα να μιλάει για ενοχές. Και πως η αιτία ήταν η σχέση σας. Και οι σκέψεις που έκανε για να αφήσει το μοναχισμό. Εσύ ηγούμενε πιστεύεις έτσι πράγμα. Πιστεύεις πως ο αρφός του Θεόκλητου αρρώστησε εξαιτίας της αγάπης μας. Πιστεύεις πως η Παναγία τιμωρά τα πλάσματα της έτσι σχέδιο. Όχι, όχι, Ουρανία, δεν το πιστεύω. Είναι τέλος το εξιάσκαλο. Άγνωστε, βουλέ του Κυρίου. Ίσως ο ύψιστος να θέλει να τον δοκιμάσει σε κάτι ακόμα. Πρέπει να τον έβρω. Πρέπει να το συντύχω, να του πω πως θέλω να σταθώ δίπλα του και να περάσουμε έναν τάμα τον τη δοκιμασία. Όχι, όχι, σε συμβουλεύω να μην το κάνεις. Αμα γιατί? Όχι, δεν πρέπει. Γιατί αν πας δίπλα του, θα τον δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αποφασίσει μονάχος του. Μα έναν τέχω εγούμενε, θέλω να πάω το δω. Ουρανία, άφησε τον Θεόκλητο να αποφασίσει μόνος του. Κι αν ο Θεός πραγματικά θέλει να σας ξαναφέρει κοντά, θα το κάνει. Χριστάκη μου, φάει ακόμα μια κουταλιά. Δεν θέλω. Καλά. Ύστερα πάλι, εντάξει. Εντάξει. Επιθυμίσα σε πολλά. Κι εγώ. Εσκεφτούμουν σε συνέχεια αν και θέλα να μην είμαι κοντά σου. Θέλεις όμως και η Παναγιά η Βρεφοκράτουσα κοντά της που της το έταξες. Αφού είναι γυαλό μου που φιέτσευε στο μοναστήρι για να γιάνω. Πενευκόμαι τόσο φίλος μου και όλες ζηλεύκου μου που έχω έτσι άρφω. Εθυσιάστης γυαλό μου, ξέρεις το. Πώς εμπήκα στο μοναστήρι, Χριστάκη μου, έδεν τίποτα. Εσένα να αξίζει σου ακόμα μια λύτερη θυσία. Ως πως ενώ θα τσιπάνω, θα ρίω πως ήτουν να είμαι πάντα καλά. Πως δεν ήτουν να ξαναρρωστήσω.
Αμα αρρώστησα πάλι. Γιατί? Εγώ φταίω, Χριστάκη μου. Εγώ. Είναι τ' άλλος φταίεις εσύ. Με ένα ρωτάς. Κοινοπυρετός σου πάλι. Σημασία έχει πως να κάνω ό,τι εμπρέπω για να ξαναγίνεις καλά. Γιατί η Παναγία θα σε εγκαταλείψει. Τούτο να σκέφτεσαι εσύ, ότι να γίνεις καλά. Υπόσχομαι το. Πιστεύεις με. Άντε τσιμήθου λίγο. Δόξα σε ο Θεός, σε φάμε και σήμερα. Ευχαριστούμε εσύ, κύριε. Άρεσε σου το φαΐ μας, Αλέξανδρε. Ήταν υπέροχο. Πώς είπαμε ότι το λένε? Ταβάς λευκαρίδικος. Πραγματικά εξαιρετικός. Η Ανδρονίκη μας μαϊρεύει πολλά ωραία. Ευχαριστώ, Τζιρά. Ευχαριστώ, κύριε. Και πού να δοκιμάσεις εσύ το γλυκό το καρυδάκι της, που να σερβίρει σε λίγο. Α, ναι, πολλά ωραία. Εγώ όποτε το κάνει, τρώω τη στη μισή φίζα. Σε καταλαβαίνω, γαλάτιά μου, γιατί κι εγώ όχι σε γλυκό δεν λέω. Άτε, φέρμα σε το γλυκό το κατηδάκι, Ανδρονίκη μου. Που σε πάω. Ενάρτω και εγώ, Ανδρονίκη μου, να σου τα ανοίξει. Είναι κουδό μου. Μουραρίς, Αλεξάνδρε, τώρα γυκά στην Αθήνα. Ο κόσμος έχει ονώσει μέσα στις στράτες και κάνει διαδηλώσεις για την Κύπρο. Ό,τι και να σας πω, κύριε Καράγκιορκη, και πάλι λίγο θα είναι. Και δεν είναι μόνο απλός κόσμος. Είναι και άνθρωποι επιφανείς, λογοτέχνες. Όπως είναι ο Άγγελος Σικελιανός, ο Παλαμάς, ο Καβάφης. Καθημερινά δημοσιεύονται στην Εστία, στο Έθνος, στην Ακρόπολη. Σχόλια και ποίηματα που γράφουν για την Κύπρο και τον αγώνα που κάνουν οι Κύπροι για τη Λευτεριά και την Ένωση. Όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό σας. Ναι, αλλά ο Βενιζέλος λαλεί πως είναι καλά που έκαναμε. Λαλεί πως δεν είναι ο κατάλληλος καιρός για εξεγέρσεις και για αγώνες για την Ένωση. Και δεν είσαι κανένας παράβος. Πιστεύει πως το καλύτερο για όλους μας είναι να προστατεύσει τις συμμαχίες της Ελλάδας. Και οι Εγγλέζοι, εσυμμάχοι της Ελλάδας. Και το αίτημα του κόσμου, κύριε Χατζηνέαρχε. Οι άνθρωποι διψάνε για λευτεριά και δικαιοσύνη. Και το δείχνουν με κάθε τρόπο, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Εσύ δίκαιο, ο Αλέξανδρος. Οι πολιτικοί δεν ξέρουν να μου τραβάω απλώς ο κόσμος. Οι φτωχοί άνθρωποι που παλεύουν, που πολεμούν για να ελευθερώσουν τον τόπο τους. Τσίροι κάθονται πάνω στην καρέκλα τους και κοφκούν αποφάσεις. Και πριν καλά την είχαμε. Ύστερα που σηκωστήκαν τούτοι έξυπνοι επαναστάτες να κάνουν τις φασαρίες, οι Εγγλέζοι να μου καρτερούσετε. Να μείνουν τζάμε χωρίς να κάνουν αντίπεινα, α? Εφαρμόσαν τον νόμο των στρατιωτικών και χώσαν τους επαναστάτες μέσα στη χάψη. Όσο αδίκουν για μένα λύσουσι. Καραγιορκή. Ψέματα που λαλώ. Πετρή. Έλα, φάεις γε μου. Έγινες και δεν να μείνεις κι δυστυχώς. Παναγία μου, δεν ήξερα να μπορώ να κάνω. Ναι, μην αδίγια μου ανοιχός μου. Ο κύρις μου επίεν και ο χάθηκε στην Αγγλία. Έφυγαν και ο Σωτήρης. Ποιος ξέρει αν θέλω να ξανά ποτέ μου. Και τώρα, ποιος είναι να μου τανίσει εμένα. Ποιος είναι να μου πει να μπορώ να κάνω. Χρειάζομαι κάποιον που μπορεί να σταθεί δίπλα μου και να μου δείξει είναι τέλος πρέπει να προστατέψω το σπίτι μου, τη μάνα μου, που τούτον τον λογακό που ήρθαν και καλό κάτσαν έσω μας. Τόσον καιρόν επενεύκομαι πως ήμουν άντρας δυνατό και παλικάρι. Τώρα καταλάβω πόσο μητσής είμαι. Τελικά, είναι πολλά δύσκολο.
εύκολο να είσαι μια Ρούσα. Ο Βέρντο μικρός δεν θέλει να φάει μαζί μου. Ένα του περάσει. Κάμνη κούτσα. Μεταξύ μας τον καταλαβαίνω απόλυτα. Αγαπάει τον πατέρα του και την παρουσία μου την νιώθει απειλή για τη μητέρα του. Εδώ έπιαμε την κουβέντα με τα πολιτικά και σε ρωτήσαμε. Πώς δεν κραεί η σκούρκια σου? Αθηναίος είμαι. Και αν επιτρέπετε, δεν τα δουλειά κάνεις. Διδάσκω τραγούδι και πιάνω. Α, μα είσαι μουσικός. Αρέσκει μου πολλά το πιάνο. Είδα μια φορά, επήρε με η μάνα μου στο ελληνικό οδείο. Άλλα μωρέ έπαιζα πιάνο, άλλα φιόλι. Ήμουν πολλά μητσά, αμα θυμούμε τα ούλα. Α, η μουσική γαλάτιά μου είναι από τα ομορφότερα πράγματα στον κόσμο. Σου γαλινεύει την ψυχή και σε ταξιδεύει. Μέχρι και παρηγοριά σου προσφέρει τις στιγμές που τα μονοπάτια που διαβαίνεις είναι δύσβατα και ανηφορικά. Είναι τα ωραία που τα λαλείς. Ωραία, Αντρονίκη, πια στη Μίτσο να πάει να παίζει και αμέσως σίγουρα δεν πάει σχολείο αύριο. Μάμα, γίνεται να μείνω ακόμα λίγο. Αγάπη μου, έχει δίκιο ο παπάς σου. Αύριο είναι σχολείο. Α, τα κορώ μου, πέ, καληνύχτα και να πάμε. Καλά, καληνύχτα. Καληνύχτα, μωρό μου, καληνύχτα. Καληνύχτα. Εμένα, είναι η αλήθεια, εν το χωρί ο νους μου, ή τέλος γεννήσκεται ένας άνθρωπος να έχει για δουλειά του τη μουσική. Κι όμως, κύριε Χατζινέρχε, οι μεγαλύτεροι συνθέτες στον κόσμο είναι άντρες. Ο Σοπέν, ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, αλλά και Έλληνες. Ο Ριάδης, ο Καλομύρης, ο Σκαλκότας, που τους θαυμάζω απεριόριστα και εύχομαι κάποια στιγμή να καταφέρω να τους μοιάσω. Είσαι συνθέτης? Το προσπαθώ, αλλά δεν ξέρω αν τελικά θα καταφέρω να καταξιωθώ στη σύνθεση. Με το συμπάρχιο, αμά του τα ούλε μου σκουρούθια, λέω. Ο αρσενικός μυρίζει αρσενικός, άμα ξημαρίσει τα χέρια του. Άμα κάνει δουλειές σκληρές και δυνατές. Άμα πιάνει το σιέρο στα χέρια του και λιώνει το. Άμα ζέγνει τον άπαρο και νοιάζει το χωράφι. Καρά, Γιώργη, ανθρωπή. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει ο σύζυγός σας. Εξάλλου, πολλοίς κόσμος σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Ευτυχώς όμως όχι όλοι, για να μπορούμε να υπάρχουμε κι εμείς. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος άνεμος σε έφερε στην Κύπρο, Αλέξανδρε? Και για ποιο λόγο θέλεις να πάει στο μοναστήρι? Και για να γράφεις τη φωτογραφία το δώρο μας από την Κύπρο, σημαίνει πως το δώρο είμαι εγώ που με έφεραν από την Κύπρο. Και πάλι, πώς είναι να μάθεις ποια είναι η γονή σου? Όλες οι απαντήσεις μου φαίνεται βρίσκονται στα χέρια αυτού του πρωτοσύγκελου Αρσένη. Ένα κάτσι να φάεις? Ναι. Πεινάω σαν λίγος. Α. Εξαιρετικό. Είσαι πολύ καλή μαγείρισα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα μαγειρέψεις κάτι με κοτόπουλο, θα σου δώσω μία συνταγή της γιαγιάς μου από τυχείο. Θα την κάνεις το ίδιο καλά. Μη σου πω και καλύτερα. Ναι, ξέρεις, εμάς ρεύκω με κοτόπουλο. Ούτε με άλλον κρέας. Γιατί αυτό? Γιατί έβαστούμε ριάλια. Και ακόμα και με τη φτώσια είναι δύσκολο να βρίσκουμε τζο ασπρία. Ναι. Αν είναι αυτό, μην ανησυχείς. Θα φροντίσω εγώ να έχεις και κρέας και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ναι, δεν χρειάζεται να μπαίνεις στον κόπο. Έρωτα. Γιατί μου συμπεριφέρεσαι έτσι? Σου φέρομαι άσχημα? Εκτός αν συμφωνείς με το γιο σου ότι είμαι ένας εχθρός και ότι δεν με θέλετε στο σπίτι και στο χωριό σας. Ο Πετρής Εμιτσής, με το διασημασία. Σοβαρά? Πολλές φορές όμως τα παιδιά λένε αυτό που οι μεγάλοι δεν τολμούν. Θέλεις να προσποιηθούμε για λίγο κάτι? Κάτσε. Να προσποιηθούμε.
αφηθείς ότι είσαι ένα παιδάκι, χωρίς τη λογική των μεγάλων. Μ? Τι σκέφτεσαι, τώρα τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι πως είσαι Έλληνας και θα έπρεπε να είσαι με το μέρος μας και με τους εχθρούς. Αλλά εσύ επίετσι κατέβασες την ελληνική σημαία μου το σχολείο. Γιατί συμπεριφερθήκες σαν ένας προδότης. Θα αρκούμε πως η λογική των μεγάλων είναι προτιμότερη στη ζωή μας. Μίλησα πολλά. Συγχώρα μου. Φάει το φαΐ σου, πρίχουν ακριάνη. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ίνταλον είσαι να πάει στο μοναστήρι και έκαμε τόσο ταξίδι. Ήρθα για να δω τον πρωτοσύγγελο Αρσένιο. Τον πρωτοσύγγελο? Φαίνεται πως δεν μάθες τα νέα. Ποια νέα? Ο Αρσένιος έγινε και εγκούμενος τώρα. Α, ναι. Στο γράμμα που μου έστειλε πάντως αναφερόταν στον εαυτό του ως πρωτοσύγγελο. Ένα σηκωμάθηκε εβδομάδες που γίνει γενηγούμενος. Γι' αυτό δεν έμαθες τα νέα. Με το συμπάθιο να μα, να μου σε θέλει ο Αρσένιος. Πρόκειται για κάποια θέματα προσωπικής φύσεως. Δηλαδή? Καλό Γιώργη, δεν είναι σωστό να ρωτούμε τον άνθρωπο με τις ερωτήσεις. Α, για να συντυχάνετε τα προσωπικά σου, πάει να πει πως γνωρίζεστε καλά. Μα όχι καθόλου. Για την ακρίβεια, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίεργο. Λοιπόν, εμένα με συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα να πάω για ύπνο. Αύριο πρωί-πρωί θέλω να ξεκινήσω για το μοναστήρι. Καλά, Σιόρ. Είναι τα φτιάζεσαι τόσο πολλά. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Πρέπει να συναντήσω τον ηγούμενο Αρσένιο το συντομότερο δυνατόν. Άμα είναι έτσι, να με σε κρατούμε άλλο. Λοιπόν, καληνύχτα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Καληνύχτα. 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 Πολλά παράξενος τόσο Καλαμαράς. Πολλά παράξενος. Ξέρεις πόσο καιρό είχε να φάω κρύα, ρε Φίζη. Χρόνια και ζαλάνια. Κουτώδες που είμαι στη χάψη. Επιθυμίσαι το άρνη, ρε. Εσύ, αρέσκει σου. Να, σ' να. Μπράβο, ρε. Είμαστε τυχεροί που βρεθήνει στη στράτα μας στο Κουμπάι, του Ιωρκή του Πικράντερου. Όνομα και πράγμα, να. Μυαλό τσιβλικάς. Και από τους σιρότερους τοκογλύφους. Πάρα τον κόντμα μες στο Βούρκουρα. Ξέρεις πλάσματα που ξεφτέρισε εν τούτος. Που είσαι μελό, ρε. Και βέβαια καλά έκαμε κλέψα το αρνί. Αν είναι τον κανένα φτωχός, κόμμα και να λύσεις σοπίνου, εσύ στον λόμο είσαι να πρόσω το χέρι μου. Τούτα ξανά είπαμε. Να μου κάνουν εμπέρα κάτω. Τώρα καρτάζει η Βέιζη, ήρθε ο καιρός να οργανωθούμε. Εν και φύγει από την παράγκα, και πια τα όπλα τους Εγγλέζους. Μα είχα για να φύγω το λετρίνο Μιτσίνη ήσυχο. Έχουμε την πιάνο πρώτη μας. Γιατί φτώχει είναι και που φέρουν μανίχα από τους Εγγλέζους. Αμα και που σαρκώνται στους φίλους τους. Και μετά αξίωσε με ο Θεός να γλιτώσω από την κρεμάλα. Και βοήθησε με την ταβάσα να βούλτα να βαφτιστώ και χριστιανός, όπως ήταν ο καμός της μάνας μου, εν να κάνω και το κρέος μου. Τα ακούει ρε Φίζη. Εν να γίνω προστάτης των φτωχών και των αδικημένων. Και κατήσει τους κοινούς που τους εκμεταλλεύκονται και ρουφούν τους το γέμα τους. Να σάζονται γιατί τώρα να ρουφήσω γιο το δικό τους. Θα τα βάλω με ούλους. Ακόμα και με ο Λάγερον των στρατών των Εγγλέζων αν χρειαστεί. Πιστεύτε μου ρε. Τελειώσες. Ναι, ευχαριστώ. Είχες δίκιο να απορρείς. Σου καταλαβα. Προηγουμένως δεν είπες ότι βρίσκεις
τη συμπεριφορά μου παράξενη και αλόκοτη. Πως σαν Έλληνας που είμαι, θα πρέπει να είμαι με άλλο στρατόπεδο. Ναι, θα σε κρίνω εγώ. Το έκανες όμως. Και έχεις κάθε δικαίωμα. Πολλές φορές όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Μπορεί. Άμα εμένα ναι με κοφτεί, είναι δική μου δουλειά. Νομίζω ότι σε κόφτει. Να πρέπει να πάω να πέσω. Ενεργά, και να σηκώ το πρωί. Εσύ θέλεις, μείνει κι άλλο. Θα ήθελα πολύ να μάθω τι γνώμη έχεις για μένα. Πραγματικά. Θα ήθελα πολύ να ξέρω. Θεωρείς ότι είμαι ένας απλός προδότης, ένας εγκληματίας, ένας σκληρός στρατιωτικός που υπέρ του ονόματος της αυτού μεγαλειότητας μπορεί να κάνει τα πάντα. Τι σημασία αν είσαι, τι πιστεύω εγώ. Για μένα έχει μεγάλη σημασία τι πιστεύεις εσύ. Θες. Ποια είναι τούτη. Είναι η Αθηνά. Ο έρωτας που μου σημάδεψε την ψυχή. Ένας μεγάλος έρωτας που τελικά ναυάγησε, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Οι δρόμοι μας χώρισαν, αλλά ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι πάντα στα χέρια της. Ακόμα και αν αυτή προχώρησε, παντρεύτηκε και έκανε παιδί. Και εμένα γιατί μου το αναλύσεις τώρα τούτα. Για να καταλάβεις ότι δεν είμαι μία στολή και μία διαταγή. Είμαι ένας άνθρωπος με καρδιά και αισθήματα. Ένας απλός, σαν όλους τους άλλους. Μασχαλά σου ρε Βέιζε, κάνεις πολλά καλή δουλειά ρε. Μπράβο ρε, έγαλο. Κι άνομαι τα χέρια σου ρε. Είμαι πολλά τυχερός άνθρωπος που σε έχω φίλο. Να πάλω θέλω. Εγώ και φαΐ. Εγώ και τον Ασλάν. Να πάλω θέλω στη ζωή μου. Είμαι πολλά τυχερός άνθρωπος. Έλα Ασλάν. Έλα ρε. Έλα, 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 έλα. Ναι μου έθωρεις. Λυπήσου εσένα ο Πετρής. Λύπη μου ρε το πως πορούει. Λύπη μου παραδέχομαι το. Έτσι μητσίνε ναι σου ρε. Ωρες ώρες στέκεται καρτσί σου εσύ διχάνει παντέ και μυάλος. Αν μένει τον Τζίνο σε γιο, είσαι ένα ο Μακαρίτης τώρα, ξέρεις το. Ένα τύχε να σου το ξαναπώ. Αν μαχόρκα από το φαΐ, πόνε τρώει ο Τζίνος για να με ταΐζει εμένα, έφερνε μου και φάρμακα για να με αρίσκει. Εσπλέγεται μου, καλό. Και του κορμιού μου και της ψυχής μου. Εσύ που τότε που χάσα το γιο μου. Μα αν είχαμε όντο κοπελού είναι ένωσα να μαλαθιανείς και η ψυχή μου. Εξαπόλυσα τον το άρκο των θηρίων που είχα μέσα μου και ξαναγίνηκα άνθρωπος. Ο Πετρής έκανε με για πρώτη φορά στη ζωή μου να νόσω Τζίρις. Να μου το δικόνω. Είναι ο Χριστός. Φαίνει πάντα μητά το χέρι μου. Για να το σκέπει. Εγώ και αφού την είσαι για φυλαυτό, γιατί δεν την επήρε μητά του στην Αγγλία. Λέω και μου την εμένα να με βλέπει. Σε τώρα άσκος είναι εσένα. Ο έρωτας είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Και ο πόνος που σου προκαλεί όταν δεν σε πάει εκεί που η καρδιά ποθεί, είναι αβάστακτος. Εσύ, Ερατό, έχεις γευτεί ποτέ αυτό το γλυκό πικρό κρασί του ανεκπλήρωτου έρωτα? Θέλω να συντύχω μητά σου για τα πράγματα. Δεν είσαι δική μαζί μου. Εγώ σου άνοιξα την ψυχή μου. Δεν είναι γι' όπως σου το ζήτησα. Καταλαβαίνω.
Είσαι μια παντρεμένη γυναίκα με ένα γενναίο παιδί. Είσαι ευτυχισμένη όμως. Απόλυτα ευτυχισμένη. Ή νιώθεις ότι κάτι σου λείπει? Αγαπώ τον άντρα μου. Και ο γιος μου εν ούλη μου η ζωή. Άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Άλλο αγαπώ, άλλο ποθώ κάποιον. Αγαπάς πράγματι τον άντρα σου. Τον έρωτα όμως, δεν νομίζω να τον έχεις νιώσει. Και σου λείπει, έρωτο. Σου λείπει πολύ. Θα αρκούμε πως υπάρχουν παραπάνω κουβέντες από όσες πρέπει. Αμα θέλεις να ξέρεις, ναι, υπάρχει κάτι που μου λείπει. Και τούτο που μου λείπει είναι ο άντρας μου. Που εξαιτίας τους Εγγλέζους που εσύ τους υπηρετάς, αναγκάστηκε να ξενιτευτεί για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Ναι, υπάρχει κάτι που μου λείπει. Και τούτο είναι ο άντρας μου. Και εμένα και του γιού μου. Σίγασε, ρε το. Καταλαβαίνω. Δεν ήθελα να... Θα αρκούμε πως... Που ήρθες να μείνεις έσω μου, είπες μου πως να μείνεις κοίτα μέσα και να μ' αφήκεις ήσυχη. Κάμε εκείνο που είπες και άφησε με ήσυχη. Παρακαλώ σε. Καληνύχτα. Ποιον αν το καράβι που στα όνειρά μου πλέει. Κρυφά μαρμενίζει μακριά σαλή στεριά. Στα αλήθεια ποιος ξέρει, αχ Θεέ μου που με πάει. Πατρίδα γυρεύω μια άνοιξη. Απόψε φυτρώνει στην καρδιά μια φούχτα από το χώμα, σήμα πια προσκυνώ. Πατρίδα μου ζητώ. Ποιοτάχα τραγούδι να πω για προσευχή. Κοντά σου να κλάψω στέρνη μου ανά. Είσαι Χριστάκη. Είμαι δαμή. Παναγία μου. Το τάμα μου έτσι να το τηρήσω. Θα φύγω ποτέ το μοναχισμό. Έρχει με συγχωρήσει ο Θεός. Σε λυπηθεί τον το Μίτσι. Πολύμνια. Καλημέρα, Αντρονίκη. Καλημέρα. Μα να πω κάμνεις να με όσον τσεφέξε. Ναι, είπα να κάνω έναν καφέ του μουσαφίρι μας και να του κάνω και κάτι άλλο να προγευματίσει. Εν κρίμα να γυρίζει μες σε στρατές θεωνιστικός. Έτσι γιατί μου πες εμένα να το κάνω και χάσες εσού τον ύπνο σου.
Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Έλα, κάτσε καμά σου καφέ να πεις και κάτι για να προγευματίσεις. Ευχαριστώ πολύ, αλλά βιάζομαι. Πρέπει να φύγω. Όχι, και πήλε μου τον καφέ σου. Έστω στο πόδι. Αν είναι έτσι, εντάξει. Λοιπόν. Έτσι μύθηκες καλά, έψεσαι σώμας. Πολύ πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Ελπίζω να με σε φέρα σε δύσκολη θέση η ερώτηση του άντρα μου. Όχι καθόλου. Εξάλλου, τις ίδιες απορίες θα έχει ο καθένας που θα φιλοξενούσε έναν άγνωστο μέσα στο σπίτι του. Να μην ξέρει δηλαδή ποιο θα κοιμήσει το βράδυ. Ναι, έχεις δίκιο. Άμα πάλε παράκαμεντο. Όμως η Γαλάτια μας εσυμπάθησε σε πάρα πολλά. Α, φαίνεται πήρε από τη μητέρα της. Είναι πολύ γλυκιά και πολύ έξυπνη. Λοιπόν, ο καφές ήταν υπέροχος, εγώ όμως πρέπει να πηγαίνω. Τη βαλίτσα που την παίρνεις. Στο μοναστήρι, δεν είπαμε. Κάνανε ανάγκη να την κουβαλείς μητά σου. Άφησε, είδαμε, και μπορεί να στραφείς πιάνεις τη. Εξάλλου, όσο που να τελειώσεις τις δουλειές σου με το μοναστήρι, κάπου πρέπει να μην ισχύεις. Η καμάρα του αρφού είναι όφτσερη. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει. Αλεξάνδρε, επιμένω. Δαμέ θα μείνεις. Αν είναι έτσι, να την πάω τουλάχιστον μέσα. Αφήστε, να την πάρει Αντρονική. Ναι, καλό. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όμως πρέπει να φύγω. Να πάει στο καλό. Στο καλό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με τον ηγούμενο. Κι εγώ. Ευχαριστώ. Γεια. Γεια. Πολύ μου διά. Εντά το πες να μείνει. Έναν ευρεάσει πολλά ο Καραγιώργης. Ας πήξει ήδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Και συγγνώμη αν σας πήρα το χώρο. Όχι. Όχι, είναι εντάξει. Εμπρός. Την ευλογία σου, Άγια Ηγούμενε. Το Κύριο. Έχει κάποιον που θέλει να σε δει. Θα περάσει. Γεια σας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρίσκω, πάτερ. Την ευλογία σας. Το Κύριο. Με ποιον έχω την τιμή να ομιλώ. Είμαι ο Αλέξανδρος Νομικός. Έρχομαι από την Αθήνα. Μου έχετε στείλει, αν θυμάστε, αυτό το παράξενο γράμμα. Α, μάλιστα. Εγώ έκανα αυτό που μου ζητήσατε. Ήρθα στην Κύπρο. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τι έχετε να μου πείτε. Δεν πρέπει να μιλάς έτσι τη μητέρα σου. Σ' αγαπάει και νοιάζεται για σένα. Όλο για σένα μιλάει. Ξένα θες να του συντηγάνεις, να του συντηγάνεις. Αμα για μένα να μην του λαλείς τίποτε. Πέθερα μου στην κόρη σου να μου λαλεί, α! Αλλολίων, αυτή μας τα ζήτησε μας και μας παίζει φένεκον τούτη. Έχει δίκιο. Είναι που σε έπιασε.
Υπάρχει ένας δικός σου άνθρωπος που θέλει να σταθεί δίπλα σου. Ποιος είναι αυτός? Εγώ. Προκηρύξτε με, προκηρύξτε. Εμπροκηρύξεις εναντίον τους Εγγλέζους και θέλω να τις σκώσεις έστω σου. Δεν θα ξαναπιείτε καφέ σε αυτό το καφενείο. Κιόλας? Ο κύριος Λοϊζής. Συλλαμβάνεται. Δεν δέχτηκες να χώσεις προκηρύξεις μέσα στο σπίτι. Μπομπόξε Εγγλέζοι που το πρωί ως τη νύχτα και βλέπουσε. Ηρέμησε. Να πάει στην Πάφο, να τον έβρεις και να συντύχεις μαζί του. Να το εξήσεις πως ό,τι και να γίνει, εσύ να είσαι πάντα δίπλα του. Είδα τον λοχαγό με τους στρατιώτες του να παίρνουν ποκείς του Κωνσταντά. Να τον εμολόγησε ένα λόγος ο καφεγής. Φαίνεται πως ήρθε και η δική σας ώρα να συλληφθείτε. Για το ρόλο σας στις αντιστασιακές ομάδες.